Γεια σας κυρίες και κύριοι. Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στη χώρα μας. Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και κατά μήκος της διαδρομής και στο Άγιο Όρος, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελέγχονται τα πάντα. Ο Λάμπρος Δεμερτζής θα μας πει περισσότερα. Λάμπρο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας έφτασε στο λιμάνι της Δάφνης στις 2 και 4 και από εκεί με το θωρακισμένο όχημα και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας κατευθύνθηκε προς τις Καριές, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωτοεπιστάτης Παύλος Λαβρεώτης, ενώ να πούμε ότι έκρουαν χαρμόσυνα οι καμπάνες του πρωτάτου λόγω της άφηξής του. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπήκε στην εκκλησία, έγινε δεκτός από τον Γέροντα Παύλο που του πρόσφερε ένα κερί και στη συνέχεια προσκύνησε θαυματουργή εικόνα του Άξιον Εστί. Να αναφέρουμε ότι οι μοναχοί του Αγίου Όρους δέχονταν με μεγάλη ικανοποίηση την άφηξη του υψηλού πυροσκεκλημένου. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας έγινε δεκτός από τον Προκόπη Παυλόπουλο, όπως ανέφερε, και κατευθύνθηκαν στο καθολικό του διοικητηρίου στις Καριές, όπου έγινε δεκτός από το σύλλογο της μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους. Στην ομιλία του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε το ρόλο του Αγίου Όρους στην Ορθοδοξία, τονίζοντας ότι ενισχύονται τόσο οι σχέσεις με τη Ρωσική Εκκλησία όσο και με το ρωσικό λαό. Αναφέρθηκε, να πούμε, στην παρουσία του Ρωσικού Μοναστηριού και των μοναχών που ζουν εκεί, ενώ τόνισε ότι το Άγιο Όρος αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες Ρώσους προσκυνητές. Τέλος, τόνισε ότι φέτος γιορτάζει τόπος Ελλάδας-Ρωσίας. Αυτή την ώρα συνεχίζει την επίσκεψή του στο Ρωσικό Μοναστήρι και να πούμε ότι είναι καθαρά ιδιωτική η επίσκεψή του εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λάμπρο Δεμερτζή, για την ενημέρωση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν, ο οποίος πραγματοποιεί ανεπίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, έφτασε χθες το απόγευμα στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Η συνεργασία με τη Ρωσία αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ρώσο Πρόεδρο. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του. Συμφωνήσαμε να δώσουμε έμφαση και στη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων. Από τη ρωσική πλευρά 700 εκατομμύρια δολάρια είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα και από την ελληνική πλευρά 12 εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχουν άλλα περιθώρια. Στην Ρωσία δραστηριοποιούνται 130 εταιρείες με κύκλο εργασιών 2,5 δις δολάρια το χρόνο. Υπάρχουν περιθώρια και στον τομέα των μεταφορών. Για παράδειγμα, η εταιρεία Ρωσική Σιδηρόδρομη εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Τρένοσε και της εταιρείας Ρόσκο και των υποδομών του λιμένου Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα τώρα αυτό που χρειάζεται είναι επενδύσεις, στρατηγική σημασία επενδύσεις, συζητήσαμε τον πρόεδρο Πούτιν σήμερα, στρατηγική σημασία και για την Ελλάδα και για τη Ρωσία θέλω να πιστεύω, αλλά βεβαίως πέρα από τις επενδύσεις, τις εμπορικές συναλλαγές, τον τουρισμό. Ευθύς έργο να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός και είμαστε ανοιχτοί να υποδεχθούμε φέτος πάνω από 1 εκατομμύριο Ρώσους τουρίστες και θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε αυτόν τον αριθμό ακριβώς διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ελληνικός και ο ρωσικός λαός συνδέονται από πολύ βαθιά αισθήματα φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης. Συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο είχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν περισσότερο οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Και στη Ρωσία και στην Ελλάδα η ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας επιβαίνει τώρα την πολιτική. Много сделали для развития наших межгосударственных отношений, когда в главе правительства Греции находились представители вашей партии. Και πολλά κάναμε για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων όταν στην εξουσία εδώ στην Ελλάδα βρισκόταν οι εκπρόσωποι του κομματός. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και χαίρομαι που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο όταν βρέθηκε στην κυβέρνηση μεταξύ του 2004 και του 2009 έκανε πολλά πράγματα για να προωθήσει τις ελληνορωσικές σχέσεις. Το άτυπο κυβερνητικό συμβούλιο συνεδρίασε στο Μαξίμου υπό τον Αλέξη Τσίπρα με τους στενούς συνεργάτες του και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Οι διορθρώσεις στα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της δόσης, η αποτίμηση του Eurogroup και της επίσκεψης Πούτιν βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Καθώς πλησιάζει η 1η Ιουνίου και η κυβέρνηση καλείται να νομοθετήσει τις αλλαγές, δόθηκε έμφαση στη νομοθετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τα νομοσχέδια που θα προωθηθούν στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.
Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Φρένσο, στην Καλιφόρνια, για να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στην υποψηφιότητα Τραμπ για την Προεδρία. Ο Τραμπ μιλούσε την ίδια ώρα σε υποστηρικτές του. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συγκρατήσουν τους διαδηλωτές, αλλά τα επεισόδια δεν έλειψαν σε ακόμα μια προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου. Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ, επεισόδια και συλλήψεις σημειώθηκαν και στο Σαν Ντιέγκο, μια πόλη που κατοικείται κατά το 1/3 της από Λατίνους και συνορεύει με το Μεξικό. Η διαδήλωση κατά του Τραμπ δεν συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 πολίτες. Εδώ τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στο κεντρικό δελτίο στις 8:05 με τον Παναγιώτη Στάθη. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας. We'll be right back.